Οι παρατηρήσεις που καταθέτει το ΜέΡΑ25 στις συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου στην πρόταση αντισυνταγματικότητας είναι μεν σε πολλά ζητήματα ευσταθούν. Μιλάμε για προβληματικές διατάξεις για τις οποίες και εμείς κάναμε κριτική στην αρχική μας τοποθέτηση. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις που θέτουν αφορούν την ουσία των διατάξεων, την ουσία του νομοσχεδίου και δεν συνδέονται ουσιαστικά με τις γενικές συνταγματικές διατάξεις που επικαλείται η πρόταση. Είναι ορθό, ασκήσαμε την ίδια κριτική, το ζήτημα αυτό του μαχητού τεκμηρίου του ενός τρίτου, ότι ουσιαστικά δημιουργεί προβλήματα, ότι δεν βοηθάει στην ουσιαστική κατανομή, στην ουσιαστική άσκηση της γονικής μέρημνας στους γονείς, ότι δημιουργεί ουσιαστικά μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι επιχειρεί να λύσει. Συμφωνούμε ότι τα ζητήματα του συμφέροντος του παιδιού δεν λύνονται με τις διατάξεις που προβλέπει το νομοσχέδιο, όταν μάλιστα θεωρείται ατομική υπόθεση για τον δύο γονιών η ρύθμιση και η προστασία αυτών των ζητημάτων και δεν υπάρχει καμία πρόνοια για την ουσιαστική στήριξη της οικογένειας με κρατικές δομές, με οικονομικά μέτρα στήριξής τους. Όταν διαχρονικά οι κυβερνήσεις εναποθέτουν αποκλειστικά το οικονομικό βάρος της ανατροφής του παιδιού σε άνεργους, κακοπληρωμένους γονείς χωρίς την παραμικρή πρόνοια για την οικονομική ενίσχυσή τους. Συμφωνούμε στις παρατηρήσεις αυτές που γίνονται. Ωστόσο, αυτές οι παρατηρήσεις αφορούν την ουσία της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Κάναμε αναλυτική κριτική και κάνουμε με κάθε ευκαιρία στα ζητήματα αυτά. Δεν συνδέονται, δεν αφορούν αυτή την επικαλούμενη συνταγματική προστασία, η οποία για μας εξάλλου είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η επίκληση της ισότητας των φίλων, των δύο γονέων, που γίνεται τόσο από τη μεριά της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο, όσο και από τη μεριά εκείνων που ισχυρίζονται ότι δεν προστατεύεται με τις συγκεκριμένες διατάξεις, δεν είναι παρά μια τυπική ισότητα, γιατί στην πραγματική ζωή η ανισοτιμία ζει και βασιλεύει, όπως εξάλλου είναι και πολλές άλλες διατάξεις που περιλαμβάνονται δήθεν στα διάφορα νομοσχέδια για την τυπική ισότητα μεταξύ των πολιτών σε μια κοινωνία που διατηρεί και αναπαράγει τις κοινωνικές αντισότητες. Από αυτή την άποψη δεν θα συμμετάσχουμε στην ψηφοφορία του αιτήματος, γιατί θεωρούμε ότι δεν σχετίζονται τα ζητήματα αυτά με τις διατάξεις του συνταγματικού δικαίου. Ευχαριστώ.